πέστε μας, περιγράψτε μας λίγο την καθημερινότητά σας ως κάτοικος των Εξαρχείων. Η καθημερινότητα είναι ματ σε κάθε γωνία που τρομοκρατούν τους πάντες. Είτε είναι απλώς περαστικός, είτε μαζευόμαστε ας πούμε για μια εκδήλωση και μαζεύονται γύρω μας δεν ξέρω πόσες δημιουργίες. Παράλληλα, τα ΜΑΤ αφήνουνε, προστατεύουνε μάλλον, τις μαφίες και τους ναρκέμπορους που δρούνε στην περιοχή. Και ο δήμαρχος ο καινούριος μας αφήνει θεός κόκκινους. Από πριν από τα Χριστούγεννα στο δικό μας το δρόμο, στην Ιστοκλέους, παίρνουμε κάθε μέρα τηλέφωνο να αλλάξουν τις καμένες λάμπες. Η ζαΐμη είναι μες στα μαύρα σκοτάδια. Ένα σωρό δρόμοι είναι μες στα μαύρα σκοτάδια. Καθαριότητα. Μας πήρανε το λεωφορείο το 060. Καταργήσαν δηλαδή μια διαδρομή που ένωνε από το μουσείο μέχρι το προς το Σύνταγμα, ας πούμε, και είχαμε μια συγκοινωνία. Μας την καταργήσανε κι αυτήν. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς πρέπει να γίνεται για να υποβαθμίσεις μια γειτονιά. Αυτό είναι συνταγή. Μέχρι στην πολεοδομία, ας πούμε, στα μαθήματα το μαθαίνουν. Είναι παλιές πρακτικές αυτές. Βρωμιά, δεν υπάρχει καθαριότητα, δεν υπάρχει ανακύκλωση βέβαια ούτε για αστείο. Και το κοινό ποινικό έγκλημα που πρέπει η αστυνομία να το διώκει, αυτό δεν είναι. Είναι φουντόνι, ας πούμε, γι' αυτό μαζευτήκαμε εδώ. Τι γίνεται λοιπόν, όταν η αστυνομία σου στέλνει τα ματ σε κάθε γωνία και αφήνει το κοινό ποινικό. Αφήνει τους ναρκέμπορους και τα λοιπά, είναι άλλη μια μορφής καταστολή. Οι κλεψιές, τα σπασίματα των αυτοκινήτων πάνε χέρι-χέρι μαζί με τα ΜΑΤ. Κάποιοι απλά θέλουν να διώξουν τους κατοίκους των Εξαρχείων, θέλουν να διώξουν τις συλλογικότητες από τα Εξάρχεια, θέλουν να διώξουν την αμφισβήτηση από τα Εξάρχεια και όλη την σκέψη και τα λοιπά. Με τι σκοπό είναι, κάποιοι λένε για Airbnb, κάποιοι λένε... Φυσικά είναι το Airbnb άλλη μια λέλαπα που έχει αρχίσει και ερημώνει τη γειτονιά, ανεξέλεγκτο έτσι, γιατί δεν μιλάμε για Airbnb που μπορεί να έχει ένα διαμερισματάκι και να τον νοικιάζει. Εδώ είναι εταιρείες με 20 ας πούμε, μια ολόκληρη πολυκατοικία κτλ. Αλλά γενικά είναι παιχνίδια real estate που χρειάζονται τους πολιτικούς να πάνε μαζί ώστε να φύγουμε εμείς και να πάρουν τη γειτονιά μας η επόμενη. Άρα, και να κερδοσκοπήσουν. Είναι σχέδιο κανονικό στο οποίο συμβάλλει η κυβέρνηση και τα ΜΑΤ. Βέβαια, μα δεν γίνονται, αυτά δεν γίνονται χωρίς πολιτική βούληση. Αλλά το θέμα είναι ότι αφήνουν ελεύθερο το κοινό ποινικό έγκλημα, δεν το διώκει η αστυνομία και παράλληλα μαζί έχουν τα ΜΑΤ τα οποία καταπιέζουν και τρομοκρατούν τους κατοίκους και όσους θέλουν να κάνουν πολιτισμό, όσους θέλουν να κάνουν εκδηλώσεις. Μάλιστα. Έχετε επεκτηθεί φαντάζομαι στην αστυνομία. Εντάξει, ναι. Είναι αστείο, αυτό είναι, ναι, είναι αστιάκι. Δηλαδή τι σας λένε όταν πηγαίνετε στην αστυνομία. Λένε, ξέρω εγώ, πάρτε το 100. Εμείς δεν είμαστε εδώ, είμαστε λίγα άτομα. Είμαστε λέει 5, εντάξει, είναι 5 και είναι δεν ξέρω πόσοι μυστικοί ας πούμε. Ασφαλίτες. Λένε στους ανθρώπους που πάνε εκεί πέρα ότι έχει φοβερή φασαρία, είναι φοβερά χρονοβόρο να κάνεις μήνυση. Η μήνυση κοστίζει. Υπάρχει γενικά μια προθυμία. Και από το Δήμο κοροϊδία όσον αφορά το φωτισμό, ας πούμε. Δηλαδή, τι σας λέει από το Δήμο. Κάθε μέρα από πριν τα Χριστούγεννα, καθημερινά, ο άντρας μου και εγώ και άλλοι γείτονες παίρνουμε τηλέφωνο για τις καμένες λάμπες μπροστά στο σπίτι. Και λένε, ναι, ναι, θα τις φτιάξουμε. Ναι, ναι, έχουμε πολλή δουλειά τώρα. Ναι, ναι, θα τις φτιάξουμε. Δηλαδή υπάρχει μια κοροϊδία. Ωραία. Και μετά βάζουν και το δέντρο στην πλατεία ο Δήμαρχος για να πούνε ότι το κάψανε από τα Εξάρχεια. Δηλαδή, αν σε αφήνουν μέσα στο σκοτάδι, άμα αφήνουν το κοινό ποινικό να δράνε ενόχλητο. Αυτά να τα δείτε και στο κρατικό κανάλι. Μα το κρατικό δεν τα βάζει, ούτε το κρατικό τα βάζει, ούτε τα αντένα. Κάνουν λογοκρισία.